ας ξεκινήσουμε. Λέγομαι Γιάννης Θιάτρας και είμαι επικεφαλής της εταιρείας Eurocapital που εξέδωσε το βιβλίο του Βασίλη του Παζόπουλου και το κάναμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και θα πω αργότερα τη συμμετοχή μου σε αυτό το βιβλίο. Θέλω να πω όμως ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδας λένε ότι ένας άνδρας έχει πετύχει στη ζωή του αν έχει μια καλή δουλειά, αν έχει παντρευτεί μια καλή γυναίκα και έχει κάνει μια καλή οικογένεια και αν έχει γράψει ένα βιβλίο. Ο Βασίλης κλείνει τον κύκλο του, έχει κάνει για τα τρία και τον βλέπω πολύ διαφορετικό, πολύ περήφανο που τα πέτυχε. Να πάρω λίγο τα γυαλιά μου, γιατί όταν περνούν τα χρόνια... Λοιπόν, πολύ λίγα πράγματα βιογραφικά για τον Βασίλη. Ο Βασίλης Παζόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Σήμερα δραστηριοποιείται ως χρηματιστηριακός αναλυτής με ειδικότητα στις αγορές του εξωτερικού. Είναι ιδρυτικό μέλος του Greek Trader, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί στο capital.gr. Όπως ο ίδιος αναφέρει, ο μύθος ότι θα βγάζω εύκολα λεφτά ήταν η αιτία να ασχοληθώ με το χρηματιστήριο. Φανταζόμουν τον εαυτό μου να κάθεται τεμπέλικα στην αιώρα, ευτυχισμένος όπως το ζουζούνι που ζεσταίνεται στον ήλιο, να κερδίζω χρήματα σπατώντας τα πλήκτρα του λάπτοπ. Τελικά αποδείχει ότι δεν ήταν καθόλου απλό, λέει ο Βασίλης. Μου πήρε 20 χρόνια δύσκολου και επίμονου αγώνα, ατελείωτα ξενύχτια, άπειρες εργατοώρες μελέτης, ώσπου σαν άλλος Οδυσσέας έφτασα στην Ιθάκη μου. Δραπετεύοντας από τις μεγαλοπόλεις, εγκατεστημένος πλέον στην όμορφη Κρήτη, είμαι ένας επενδυτής χωρίς σύνορα. Με αυτό ξεκινάει το βιβλίο του Βασίλης Παζόπουλος και αυτό θα συζητήσουμε και για το βιβλίο αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Θα παρακαλούσα τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, το διευθυντή του capital.gr, από όπου ξεκίνησε ο Βασίλης την αρθρογραφία του και είναι μεγάλη μας τιμή που είναι σήμερα μαζί μας. Και τελικά, Βασίλη, νομίζω έχουμε τον πλήρη κύκλο των συντελεστών αυτού του βιβλίου, γιατί και το capital.gr είναι από τους συντελεστές, για να μιλήσουμε για το βιβλίο. Θα παρακαλέσω τον κύριο Μαυρίδη να ξεκινήσει. Ο Πανιώνιος κινδυνεύει με υποβιβασμό με τόσο κόσμο που είναι εδώ μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πάει αρκετός καιρός που εντόπισα στο φόρουμ έναν κομμουνιστή να γράφει πολύ σωστά για τις μετοχές. Λοιπόν, του ζητούσα λοιπόν ένα μήνυμα, του λέω, Βασίλη μου, θες να γράφεις κάθε μέρα για το κάπιτα. Λέει, να το δοκιμάσω. Και το δοκίμασε και ομολογώ ότι είναι μια από τις περιπτώσεις αυτές τις οποίες θα τις λέω με περηφάνεια για πάντα. Γιατί ανάμεσα στο κοινό υπάρχουν πολλές φορές τις περισσότερες φορές μάλλον, πολύ πιο αξιόλογοι άνθρωποι από εμάς τους δημοσιογράφους. Εμείς είμαστε και λίγο, μας έχει πάρει λίγο και το κλίμα γενικώς, όχι μόνο των ημερών, αλλά των καιρών. Έχουμε και μια διαστροφή επαγγελματική. Ο Βασίλης ήταν μια πραγματικά αγνή περίπτωση, μια περίπτωση ενός ανθρώπου που πραγματικά είχε να δώσει πράγματα. Και νομίζω ότι οι αναγνώστες του Capital έχουν κερδίσει πολλά πράγματα διαβάζοντας τον Βασίλη μία φορά την εβδομάδα. Θα ήλπιζα να μπορούσα να έως παραπάνω, αλλά δεν ξέρω ήδη σαν το αντί. Θέλω να πιστεύω ότι το βιβλίο θα πάει πάρα πολύ καλά. Σας μιλάω ειλικρινά ότι το πήρα πριν περίπου μία εβδομάδα. Έχω διαβάσει σχεδόν το μισό, παρά το γεγονός ότι, όπως και να το κάνεις, έχω διαβάσει πολλά επενδυτικά θέματα. Νιώθω ότι έχω μπουκτήσει από τέτοια κείμενα. Κι όμως, αυτό το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκίνησα
Ένα μπορεί να διαβάσω λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα. Και λίγο ακόμα. Και έχω φτάσει ήδη στη μέση. Φαντάζομαι μέχρι αύριο μεθαύριο και Κυριακή θα το έχω τελειώσει. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω τον πρόλογο που έγραψα για τον Βασίλη στο βιβλίο αυτό. Βέβαια το βιβλίο αυτό οφείλω να πω θα γίνει συλλεκτικό. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα λάθος στον πρόλογο. Δολάρια ήθελα να γράψω ότι κέρδισε, θα το καταλάβετε, ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρομαι και τελικά γράφω ευρώ. Συλλεκτικό λοιπόν γιατί στην επόμενη ύφεση θα διορθωθεί φαντάζομαι. Λοιπόν, κάποτε, και είναι αληθινή ιστορία θα σας πω τώρα, κάποτε γνώρισα έναν Έλληνα από το Σικάγο, ο οποίος έβγαζε το ψωμί του πείθοντας επενδυτές να αγοράσουν μετοχές του μικρού Nasdaq. Ήταν και η αιτία να σταματήσει να απασχολεί αυτή η κατηγορία των μετοχών. Κατάλαβα ότι είναι πιο εύκολο να κερδίσει κανείς το λαχείο από το να κερδίσει χρήματα σε μια αγορά σαν κι αυτή. Μην φανταστείτε ότι είναι μια αγορά που πας και αγοράζεις ένα μερίδιο από μια εταιρεία. Όχι. Είναι μια αγορά που αγοράζεις μετοχές από μια εταιρεία που δεν ξέρεις πόσες μετοχές στο τέλος έχει. Δεν έχει 10 εκατομμύρια, αλλά έχει 20 εκατομμύρια. Και μεθαύριο μπορεί να έχει 30 εκατομμύρια και 40. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη αγορά και επικίνδυνη. Τέλος πάντων, ο γνωστός αυτός αποφάσισε για μένα να γίνει ένας καθώς πρέπει επενδυτής. Έχοντας αποκομίσει κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, λέω, δολαρίων είναι, από την προηγούμενη δραστηριότητά του. Πήγε στο τραπεζί του και εκείνος τον έπεισε να αγοράσει μετοχές της Enron. Μέσα σε λίγες εβδομάδες έγιναν στάχτη κοπιετών. Θεία δίκη, μια άτυχη στιγμή. Η ουσία είναι ότι τα χρήματα χάθηκαν στο ασφαλέστερο χρηματιστήριο του κόσμου με τις συμβουλές ενός σοφού τραπεζίτη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνει στο σκηνικό ο Βασίλης Παζόπουλος. Είναι ο άνθρωπος που αν τον είχε γνωρίσει ο γνωστός μου, δεν θα έχει χάσει τα χρήματά του στην Enron. Όχι γιατί δεν θα έχει αγοράσει μετοχές της εταιρείας, αλλά διότι δεν θα είχε σίγουρα εμπιστευτεί τον τραπεζίτη του. Επίσης, θα είχε μοιράσει τα χρήματά του σε περισσότερες από μία μετοχές και φυσικά θα διάβαζε και Capital GR. Αυτό το τελευταίο μοιάζει να είναι άσχετο, αλλά όλο και κάπου βοηθάει, έτσι. Ο Βασίλης Παζόπουλος είναι ένας καλός άνθρωπος. Το καταλαβαίνει αυτό κανείς βλέποντάς τον, ακούγοντάς τον, διαβάζοντάς τον. Δεν ξέρω, ειλικρινά, αν θα αποδειχθεί στο τέλος πετυχημένος ως αναλυτής, αφού τους αναλυτές και τους επενδυτές τους κρίνει κανείς στο τέλος και εκ του αποτελέσματος. Σίγουρα όμως είναι ένας καλοπροαίρετος αναλυτής. Τις προάλλες τον είχα πάρει ένα τηλέφωνο, του λέω, εσύ, βλέπω μια μετοχή σπάνιων γεών. Λέει, τι λες ρε παιδί μου, σου έχω στείλει ένα ανάλογο θέμα στο Capital, ήδη, εδώ από το πρωί. Πράγματι, είχαμε εντοπίσει και ιδιαίτερη μετοχή. Αυτή η μετοχή νομίζω είναι 60% κάτω, έτσι. Θα μου πείτε ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Σωστό είναι και αυτό. Όπως σωστό είναι και το χρηματιστήριο είναι τέχνη. Και όπως η κάθε τέχνη έχει και αυτή τα μυστικά της. Ο Βασίλης Παζόπουλος λοιπόν έρχεται να μας μιλήσει για αυτά τα μυστικά. Είναι άλλη δουλειά ενός trader, θέλω αυτό λίγο να το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι άλλη δουλειά ενός trader, άλλη δουλειά του broker και τελείως διαφορετική εκεί του αναλυτή. Ο αναλυτής δεν παίζει με τον χρόνο. Μοιάζει περισσότερο με φιλόσοφο και λιγότερο με κερδοσκόπο. Ο αναλυτής δεν θα βγάλει χρήματα πείθοντας τους πελάτες του να κάνουν άσκοπες πράξεις, οδηγώντας τους πιθανότατα, κατά πάσα πιθανότητα όντως, στην χρεοκοπία. Ο αναλυτής μπορεί όμως να σας βοηθήσει να αρχίσετε να σκέφτεστε μόνοι σας. Θα μου πείτε ότι περισσότεροι από εμάς, από την κατηγορία των επενδυτών, αναζητούμε την εύκολη τροφή. Μία έκθεση για παράδειγμα για να αγοράσουμε μετοχές με τις οποίες θα βγάλουμε σίγουρο κέρδος. Το μόνο σίγουρο στην περίπτωσή μας, όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι τα πορτοφόλια μας σύντομα θα αδειάσουν και τα χαμένα χρήματά μας θα πληρώσουν το πλούσιο γεύμα ενός εξυπνότερου επενδυτή από εμάς. Δεν υπάρχουν εύκολοι τρόποι για να κερδίσει κανείς χρήματα, κυρίως στα χρηματιστήρια. Αν δεν είμαστε σε θέση να διαβάσουμε ένα ισολογισμό, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αγοράσουμε μερίδια από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή να κυνηγήσουμε κάπου αλλού την τύχη μας. Αν θεωρούμε τους εαυτούς μας έξυπνους, ας θυμόμαστε ότι σίγουρα υπάρχουν πιο έξυπνοι από εμάς. Αν όχι στην πόλη μας, τουλάχιστον στον πλανήτη μας. Διότι ξένες αγορές και κυρίως οι αμερικανικές είναι στις μέρες μας ο κόσμος όλος. Ένας τρόπος υπάρχει για να βγει κανείς ζωντανός.
να ακολουθεί διαδικασίες και κανόνες. Μια καλή αρχή, πραγματικά το λέω, είναι να διαβάσει αυτό το βιβλίο και αυτό να αποτελέσει ένα καλό κίνητρο για να διαβάσει στη συνέχεια άλλα αντίστοιχα βιβλία, κυρίως από ξένους συγγραφείς, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλοί που να έχουν ασχοληθεί με τη σοβαρότητα με την οποία ασχολείται ο Βασίλης με το αντικείμενο αυτό. Θα σας έλεγα ότι έχω, βλέπω τα βιβλία εξωτερικά του Χάρη του Μαθιόπουλου που έχουν, έχουν μια οπτική που επίσης είναι πάρα πολύ σωστή. Δεν έχω δει τίποτα άλλο που, από Έλληνα που να λέει, να προσπαθεί να δώσει πράγματα στον αγνώστου, σε αυτή τη λογική. Ένα δεύτερο βήμα, είπαμε να διαβάζει τα άρθρα του Βασίλη. Το ξαναπάμε αυτό, διότι ο Βασίλης σίγουρα είναι ένας ενδιαφέρον άνθρωπος. Και αυτό το ξαναείπαμε και πιστεύω ο Βασίλης σιγά σιγά να πέφτουμε περισσότερους και να ξεπεράσουμε τις 5.000 πωλήσεις, έτσι δεν είναι. Στόχος δυνατός. Αξίζει τον κόπο κανείς να το διαβάσει ή να τον έχει συντονιστεί. Σίγουρα δεν έχει να χάσει. Πιθανότατα έχει να μάθει αρκετά από την εργασία του. Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά πραγματικά αυτό το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ μεγάλου κόπου. Δεν είναι κάτι το οποίο γράφτηκε για τις γιορτές στο πόδι και είμαι περήφανος που τον έχω φίλο και που μπορώ πραγματικά να ανταλλάσσω μαζί του σκέψεις. Βασίλη, σε ευχαριστώ και για την εκδήλωση και για το βιβλίο. Να σε καλώ. Να διορθώσω κάτι θέλω. Να είσαι κομμουνιστής. Κομμουνιστής δεν ήμουν. Κομμουνιστή μετά είμαι Σαμαράς. Ναι, αλλά... Λοιπόν, όχι, δεν είναι κακό, παιδιά. Αν υπάρχουν και άλλοι κομμουνιστές εδώ μέσα, να μάθουν τον Βασίλη, προσπαθούν ότι ποτέ είναι διευθύνης αγορές, δεν είναι καθόλου κακό. Έτσι, μπράβο. Βλέπω και κάτι φιλελεύθερους εδώ. Πάλι να γίνουν κομμουνιστές, αλλά είναι άλλο θέμα συζήτησης. Λοιπόν, Βασίλη. Να πω κι εγώ δύο-τρία πράγματα για το βιβλίο του Βασίλη. Καταρχάς, θέλω να πω, και αυτό το λέω με ευχαρίστηση και με καμάρι, ότι συνέβαλα. Συνέβαλα καταρχάς την ιδέα. Όταν πέσει, έχει δύο συμπτώσεις αυτή η έκδοση του βιβλίου. Ο σπόρος, η ιδέα, ρίχθηκε πέρσι τέτοια μέρα, Βασίλη. Σε ένα ταβερνάκι στην Πλάκα, όπου μεταξύ Μεζέ και Τσίπουρου, λέγαμε, νομίζω, Απόστολοι και εσύ ήσουν εκεί και εσύ υποσχέθηκες ένα βιβλίο. Λοιπόν, επέμενα ότι πρέπει να γραφεί ένα βιβλίο για ξένες αγορές. Διάβαζα τον Βασίλη στο Capital, τον διάβαζα με προσοχή και το 2013, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, βρέθηκα στην Κρήτη και του γράφω στο Facebook, γιατί εκεί πρωτογνωριστήκαμε, του λέω θέλω να σε γνωρίζω, είμαι στην Κρήτη. Λοιπόν, και βγήκαμε στο Ηράκλειο για καφέ και μετά νομίζω ξαναβγήκαμε ένα βράδυ. Ξαναβγήκαμε. Για καφέ. Βέβαια. Λοιπόν, και πέρσι τέτοια μέρα, 20 Δεκεμβρίου, Παρασκευή, βγήκαμε και επέμενα, λέω θα γράψει ένα βιβλίο. Ο Βασίλης νόμιζε ότι του έκανα πλάκα. Και του λέω, κοίταξε, θα σε βοηθήσω κι εγώ, υποτίθεται πιο έμπειρος στη συγγραφή και αν θες, λέω, θα σου γράψω κάποιο κομμάτι και θα δούμε πώς θα πάει. Μου πήρε μέχρι το Πάσχα να σε πείσω, νομίζω. Έλα. Λοιπόν, ήθελε κι άλλο τσίπουρο. Λοιπόν, έκανα το δύσκολο. Η δεύτερη σύμπτωση είναι ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε 5 Δεκεμβρίου. Τότε έφερε τα πρώτα βιβλία το φορτηγό στα γραφεία μας. Αυτό είναι προσωπική σύμπτωση, γιατί 5 Δεκεμβρίου, πριν από πολλά χρόνια, πριν από 24 χρόνια, κυκλοφόρησε το περιοδικό που τότε άτολμα και με θράσος καλύτερα είχα βγάλει, το περιοδικό Χρήμα και Αγορά, όπου για μένα η 5 Δεκεμβρίου, Βασίλη, η 5 Δεκεμβρίου του 90, εγώ, εσύ του 2014, ήταν ένα σημαντικό ξεκίνημα και μου έδωσε πάρα πολλά στη ζωή μου αυτό το ξεκίνημα που έκανα εκείνη τη μέρα. Είμαι βέβαιος ότι το ξεκίνημα του Βασίλη στο συγγραφικό κόσμο, πέραν από μερικά ακόμα βιβλία όπως έχει υποσχεθεί, ένα κάθε δύο χρόνια, θα το υπογράψουμε και σε σύμβαση,
πιστεύω θα φέρει πάρα πολλά στο Βασίλη και σε εμάς. Ο Βασίλης έχει τρία χαρακτηριστικά, τα οποία πέρα από τα τρία πράγματα που κάνουν έναν άντρα πετυχημένο, προσπαθεί να πετύχει και τα επόμενα τρία. Πρώτον, οικονομική ανεξαρτησία. Και νομίζω ότι μέσα από την πετυχημένη δουλειά που κάνει, την έχει πετύχει. Είναι βέβαια δικό του θέμα. Αυτό όμως που έχει πετύχει είναι η απεξάρτηση από κάθε εργοδότη. Ακόμα ένα όνειρο του Βασίλη. Να μην έχει εργοδότες. Και το τρίτο, που το έχει πετύχει εδώ πολλά χρόνια, να ζει κοντά στη θάλασσα. Ένα από τα στοιχεία που μου άρεσαν στο Βασίλη τον Βασόπουλο ήταν ότι, και θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν το κουράγιο να το κάνουν, και εγώ λέω θα το κάνω, δεν πήρα ποτέ την απόφαση, που πήρε μια μέρα την απόφαση να πάει να ζήσει στην Κρήτη, χωρίς να έχεις κάποιο κάτι, να σε λένε με την Κρήτη. Σωστά. Ήταν αδελφός, αλλά δεν ήταν το ζήτημα. Λοιπόν, αυτό θέλει γενναιότητα και θέλει μια μεγάλη αποφασιστικότητα και σιγουριά για αυτό που κάνει ο καθένας. Λοιπόν, και το βιβλίο ο Βασίλης το γράφει με αυτή την οπτική, αυτών των τριών καταστάσεων που θέλησε να ζήσει ο ίδιος, μέσα από αυτή την οπτική γράφει και αυτό θέλει να μεταδώσει στους αναγνώστες του βιβλίου. Και γράφει, κατάφερα να ξεφύγω από τους ρυθμούς των μεγαλοπόλων και να εγκατασταθώ στην όμορφη Κρήτη, δουλεύοντας αποκλειστικά πάνω σε αυτό που αγαπώ, ατενίζοντας καθημερινά το μαγευτικό γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού από το γραφείο μου. Αυτό είναι στον πρόλογο του συγγραφέα, όπου αναφέρει και για τον σκοπό. Ο σκοπός του βιβλίου, γράφει, είναι διτός. Αφενός αποτελεί έναν εύχριστο και πρακτικό οδηγό για τον οποίο αναζητά τρόπους να αυξήσει το εισόδημά του, για όποιον αναζητά τρόπους να αυξήσει το εισόδημά του, επενδύοντας με ασφάλεια στις αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού. Το τονίζω, στις αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού. Προσωπικά, σαν εκδότης χρηματιστηριακού περιοδικού κάποτε, που ασχολήθηκα και με σεμινάρια και με χιλιαδιό, προσεγγίζοντας τις αγορές του εξωτερικού, προσπαθούσα πολλές φορές να θέσω υπόψη των ανθρώπων που διάβαζαν εμάς τότε το σύνολο των αγορών. Και μάλιστα για μια περίοδος δεκαετία του 90, τα BRICS, το νέο, το εξωτικό που πρόβαλε από τα μέσα δεκαετία του 2000, όχι του 90. Και όλοι, και τα έντυπα και τα sites προσανατολιζόμασταν προς αυτές τις γεωγραφικές περιοχές σαν τόπους, αγορές για να επενδύσουμε. Ο Βασίλης κινήθηκε πιο σταθερά και τελικά αυτή η σταθερότητα, αυτή η σιγουριά που επεδίωξε ήταν μια πολύ πιο πετυχημένη επιλογή, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Γιατί στο χρηματιστήριο γενικά, σε αντίθεση από πάρα πολλά πράγματα στη ζωή, κάτι που θα κάνεις σήμερα, σε κάποια στιγμή στο μέλλον, θα καταλάβεις, θα αποδειχθεί αν είχες δίκιο ή άδικο. Λοιπόν, ανεπτυγμένες αγορές και μάλιστα με έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική, την αγορά των αγορών. Αφετέρου, συγγράφει, ενημερώνει ρεαλιστικά για τις δυσκολίες και για τα ευεργετήματα που προσφέρει η πλήρης απασχόληση με το trading και τις επενδύσεις. Αυτά στον πρόλογο. Στην εισαγωγή περιγράφει αυτό ακριβώς που θέλησε να ζήσει ο ίδιος, το δρόμο προς την οικονομική ανεξαρτησία, και σημειώνει σε κάποιο σημείο, θέλοντας όχι να κόψει τα φτερά σε όσων επιζητήσουν το ίδιο πράγμα και ονειρευτούν το ίδιο πράγμα, αλλά για να τους δώσει να καταλάβουν το ότι δεν είναι εύκολο και τους κινδύνους που υπάρχουν. Οι περισσότεροι δεν θα τα καταφέρουν, λέει. Θέλετε να περάσετε στο επόμενο στάδιο. Από απλή τοποθέτηση χρημάτων σε μία μετοχή, φιλοδοξείτε να γίνετε κι εσείς ένας επενδυτής που θα διαθέτει αρκετά μεγάλο τμήμα του χρόνου, των ικανοτήτων και του κεφαλαίου του, με στόχο αρκετά πιο περίπλοκες επενδυτικές κινήσεις στην χρηματιστηριακή αγορά. Εδώ προσοχή! Ο μαγικός καθρέφτης στην πίσω μεριά του μυαλού σας είναι έτοιμος να σας κάνει ορισμένες κρίσιμες ερωτήσεις επενδυτικής αυτογνωσίας.
Είναι στο χαρακτήρα σας να βιοποριστείτε ως αυτοαπασχολούμενος. Μπορείτε να εργαστείτε χωρίς σταθερό μισθό. Είστε ψυχολογικά έτοιμοι για τον κίνδυνο να διακινδυνεύσετε τα χρήματά σας. Τι απαντάτε στα παρακάτω? Εάν το ερώτημα αυτό το θέτουμε στον εαυτό μας όταν αποφασίζουμε να ασχοληθούμε με αυτό που λέγεται χρηματιστηριακές επενδύσεις οπουδήποτε στον κόσμο, εάν το θέσουμε με ειλικρίνεια και το απαντήσουμε με ειλικρίνεια, μπορούμε να προλάβουμε πολλές αρνητικές καταστάσεις που ανατρέπουν, πολύ συχνά ανατρέπουν τη ζωή μας. Συνεχίζει ο Βασίλης. Είναι πραγματικότητα πως τα χρηματιστήρια κερδίζουν λίγοι. Είναι επίσης αλήθεια πως οι συμμετοχές διαχρονικά προσφέρουν πολύ υψηλές αποδόσεις. Ένας άνθρωπος που έχει τη θέληση και την αποφασιστικότητα με γνώσεις και μεθοδικότητα θα πετύχει, όπου άλλοι χωρίς αυτά τα εφόδια θα αποτύχουν. Προσδιορίζει τι ακριβώς χρειάζεται. Θέλει γνώσεις. Θέλει επένδυση λίγο από το χρόνο μας και θέλει αποφασιστικότητα. Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο? Έχει μια σειρά ατόμων όπου απευθύνεται και ως εξ αντιδιαστολής σε ανθρώπους που δεν απευθύνεται το βιβλίο και που ακόμα και να το διαβάσουν, εάν δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του όριμου επενδυτή, δεν θα μπορέσουν να πετύχουν. Σημειώνει ο Βασίλης κάτι το οποίο σήμερα ή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα το ξεχνάμε, ότι οι μετοχές προσφέρουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Οι μετοχές των αναπτυγμένων αγορών, όπως η Αμερικανική, συνεχώς κερδίζουν περισσότερα από τα ομόλογα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, παρά τα τακτικά σκαμπανεβάσματα στην αγορά. Και πάει στην καρδιά αυτών που θέλουμε να μάθουμε. Και σοκάρει και με τον τρόπο γραφής του. Πρέπει να πω ότι όταν ξεκίνησα να διαβάζω τα κείμενα που έστελνε ο Βασίλης ο Χαζόπουλος, με ενοχλούσε λίγο η γλώσσα. Στην αρχή βέβαια έστελνε μπερδεμένα κομμάτια, μας πήρε λίγο χρόνο να τα βάλουμε σε μια σειρά, με ενοχλούσε λίγο η γλώσσα του. Την έβρισκα λίγο κάπως απλή. Όταν όμως βάλαμε όλα τα κομμάτια σε σειρά και βγήκε μπροστά μου όλο το κείμενο του βιβλίου, είδα ότι η γλώσσα αυτή, η απλή, η λαϊκή, ήταν η μαγεία του βιβλίου. Το ότι αυτό που έκανε το βιβλίο και αρεστό και κατανοητό, πάρα πολύ κατανοητό. Και γράφει ο Βασίλης, πώς μπορεί να κερδίσει ένας άσχετος. Ναι, ένας άσχετος, όπως πιθανόν εσείς, χωρίς παρεξήγηση, γράφει στην παρένθεση. Όταν λέμε άσχετος, εννοούμε πραγματικά άσχετος. Δεν ξέρει τίποτα από οικονομία, από χρηματιστήρια, από τεχνική ανάλυση. Δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ενημερώνεται από το διαδίκτυο. Και εξηγεί πραγματικά πώς μπορεί να κερδίσει ένας άσχετος με μια μεθοδολογία απλή και λέει το απλούστατο όλων, ότι αν κάποιος άσχετος επένδυε στις πιο γνωστές εταιρείες του κόσμου σε αυτή τη δεκαετία που πέρασε και παίρνει για παράδειγμα την Google, την Coca-Cola και τη Wells Fargo και την Goldman Sachs, βάζει και μία που είχε μία αρνητική τροπή, μια... όχι BlackRock. Λοιπόν, εξηγεί πως η απλούστερη μέθοδος του να επενδύω σε κάτι που είναι μια μάρκα που τη βλέπω καθημερινά μπροστά μου, αυτή μπορεί να φέρει αποδόσεις. Πού? Σε μια αναπτυγμένη αγορά. Όχι παντού. Σε μια αναπτυγμένη αγορά. Τη Wells Fargo δεν την ξέρουν πολύ, δεν την ξέρουμε στην Ελλάδα. Όμως το σχετικό είναι, κοιτάμε ο Buffett τι κάνει. Τον Buffett τον ξέρουμε. Ακριβώς. Πού έχει επενδύσει ο Buffett τα πιο πολλά λεφτά του? Σε αυτή. Ο άσχετος εκεί πέρα θα πάει να επενδύσει. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό. Λοιπόν, προσπαθώ να επιταχύνω λιγάκι. Λέει ο Βασίλης, καλύπτει απόλυτα το βιβλίο όσους επιζητούν μια ασφαλή και αξιοπρεπή απόδοση. Και λέει, ξεχάστε την αγχώδη καθημερινή διακύμανση του χρηματιστηρίου. Αγοράστε μετοχές κερδοφόρων επιχειρήσεων που επί δεκαετίες αυξάνουν σταθερά το ετήσιο μέρισμά τους. Αυτό το απλό, το απλούστατο, το θυμάμαι
το πρώτο εξάμηνο των μεταπτυχιακών μου σπουδών πάνω στην χρηματοοικονομική ανάλυση. Δεν θέλετε πολλά για να γίνετε πετυχημένος. Ψάξτε τις εταιρείες, βρείτε ένα πίνακα με τις εταιρείες που προσφέρουν σταθερό μέρισμα επί χρόνια, επί δεκαετίες. Και παραθέτει ο Βασίλης ένα τέτοιο πίνακα στο τέλος του βιβλίου με εταιρείες που δίνουν σταθερό μέρισμα ή αυξανόμενο μέρισμα, αλλά δίνουν κάθε χρόνο επί δεκαετίες, επί 80 χρόνια νομίζω είναι. Μέχρι 60 αυξάνεται. Λοιπόν, και θέλω να δώσω την αντίστροφη εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Προετοιμαζόμενος για το βιβλίο, θέλησα, μου μπήκε περιέργεια να ψάξω το εξής. Κάτι το οποίο θα μπορούσα να το γράψω και σε ένα άρθρο και κύριε Μαυρίδη να το δημοσιεύσουμε κιόλας. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε μία διόρθωση της αγοράς, μία κίνηση 10%, μία αντίθετη μεταβολή 10% από την βασική της στάση, και μετρήσουμε στα τελευταία 5 χρόνια πόσες φορές ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου είχε μία, εκεί πέρα που ανέβαινε για παράδειγμα, έπεσε 10% ή παραπάνω, θα δούμε ότι στα τελευταία 10 χρόνια, στα τελευταία 5 χρόνια, αυτό σημειώθηκε 44 φορές. Φανταστείτε διακυμάνσεις, 44 φορές μεταβολή πάνω από 10% σε 5 χρόνια. Εάν δούμε τον τραπεζικό κλάδο, θα δούμε ότι αυτό σημειώθηκε 112 φορές. Τέλεια. Είναι για καρδιακούς η χαρά των καρδιολόγων. Λοιπόν, εάν δούμε τον Dow Jones, θα δούμε ότι αυτό στην Αμερική σημειώθηκε 2 φορές τα τελευταία 5 χρόνια. Και αυτό ένα διάγραμμα το επιβεβαιώνει. Άρα, να η μαγεία της αναπτυγμένης αγοράς. Δεν σε κάνει καρδιακό, δεν σε γκρεμίζει ξαφνικά. Και τελικά κερδίζεις. Συντομεύω ακόμα περισσότερο. Δεν το διαβάζω. Λοιπόν, συντομεύω, γιατί είναι κάτι σημαντικό και ίσως είναι το πρώτο τελευταίο που θα αναφέρω. Κάνει μια σημαντική αναφορά ο Βασίλης πάνω στα ETF, τα Exchange Traded Funds, τα οποία είναι το επενδυτικό προϊόν αυτών των ετών και πιστεύω είναι και το επενδυτικό προϊόν του μέλλοντος. Και βασίζει το βιβλίο και την αγορά, μάλλον τις επενδύσεις στο εξωτερικό ή σε αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές, κυρίως μέσω ETFs, για όσους δεν μπορούν να μπουν απευθείας σε μετοχές. Στη συνέχεια, και αυτό είναι το καταπληκτικό αυτού του βιβλίου, και αυτό είναι που εμένα με έκανε, αγαπητέ Θανάση, εγώ το διάβασα, πέρα από το, αφού το διόρθωσα, το διάβασα σε ένα Σαββατοκύριακο, γιατί ήθελα να μάθω. Ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένες εταιρείες, σε συγκεκριμένους κλάδους, ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά του κάθε κλάδου, της κάθε εταιρείας. Και μία πρωτοτυπία πριν κλείσουμε, ότι αυτό είναι μία πρωτοτυπία που και συζητήσαμε με τον Βασίλη και νομίζουμε θα πετύχει, δεν έχει ξαναγίνει, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση ο Βασίλης σε κάθε αγοραστή του βιβλίου να στέλνει, για φορά το μήνα, έχουμε πει, σε τακτά διαστήματα, μια ενημέρωση για το τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες που έχει στο βιβλίο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν γράφει για τις εταιρείες όσες αυτές έχουν σήμερα, δεν σταματάει η εξέλιξη και η γνώση που διαχέεται μέσα από αυτό το βιβλίο. Θα υπάρχει μια τακτική ενημέρωση με email σε όσους αγοράζουν το βιβλίο και είπαμε και σε όσους παρευρεθούν στην απόψη μας εκδήλωση χωρίς να αγοράσουν το βιβλίο για όποιο λόγο θέλουν. Να αγοράσουν όμως, έτσι. Λοιπόν, και επειδή θέλουν ακριβώς να το αγοράσετε, εγώ σταματάω την ανάγνωση και θα ίσως επέμβω στη συζήτηση που θα γίνει. Ένας από τους τρόπους για να μπορώ να ξεδιαλύνω τους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη αγορά είναι τους παρατηρώ όταν κουμπιάζουν τα μεγάλα τους κέρδη. Εγώ έχω χάσει, έχω χρεοκοπήσει 2 φορές το χρηματιστήριο. Και έχω την υποψία ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μου ξανασυμβεί. Όταν ασχολείσαι με το άθλημα, πρέπει να ξέρεις τους κανόνες του. Όταν λοιπόν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, εγώ μόνο κερδίζω,
και βγάζω αυτά τα λεφτά και τα πονηρεύομαι, γιατί ξέρω ότι η επόμενη κίνησή του είναι δώσε μου να σου κερδίσω να σου κερδίσω και σε σένα. Αυτό που είναι το, αυτό που εμένα με ενθουσίαζε και πραγματικά με ενθουσίαζε και δεν ενθουσιάζομαι εύκολα με αυτό το βιβλίο, δεν το λέω τώρα, μιλάμε επί της ουσίας, έτσι δεν είναι, από πάντα θέλει κανείς το διαβάζει, όποιος ενδιαφέρει το διαβάζει, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει, κοιτάξτε, δείτε πόσο έκτος είμαι, πόσο ωραίος είμαι, πόσο μεγάλος είμαι. Μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψης και αυτό που άκουσα πιο πολύ, ότι θα υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση, είναι, μια, είναι ο ορισμός της επικοινωνίας. Είναι μια ανταλλαγή απόψεων στην πραγματικότητα. Και της υπευθυνότητας, και της υπευθυνότητας στον αναλυτή. Λοιπόν, Βασίλη, εγώ απάντησα σε όλα όσα είπε στο Μάνουελ. Ναι, ναι, τι θέλω να το κάνεις αυτό, ναι, είσαι αποφασισμένος γι' αυτό, ναι. Όλα αυτά δύο φορές σου κόψα, γιατί. Γιατί δεν το έχεις διαβάσει ακόμα. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στο συγγραφέα. Να σε ευχαριστήσω όλους που ήρθατε. Είναι... Εντάξει, δεν το περίμενα. Ότι θα είστε τόσοι. Βέβαια, θα είστε και περισσότεροι, δεν θα έλεγα όχι. Λοιπόν, λίγο, να πω έτσι δυο λογάκια κι εγώ για το βιβλίο. Ή μάλλον πριν πω για το βιβλίο, θα πω το εξής. Όντως, αυτό που με έκανε να ασχοληθώ με το χρηματιστήριο ήταν η οικονομική ανεξαρτησία. Είχα πάει, όπως το γράφω στον πρόλογο, έτσι ισχύει. Είχα πάει το 91 στη Βραζιλία και φεύγοντας από τη Βραζιλία, το έβαλα στόχο. Λέω, εδώ πρέπει να πάω να μείνω σε ένα εξωτικό μέρος. Να φύγω από την Ελλάδα, να φύγω από την Αθήνα, τόσο πάντων, να πάω σε ένα εξωτικό μέρος να μείνω. Το έψαξα λιγάκι και μου άρεσε η Τζαμάικα και λέω, θα πάω στη Τζαμάικα. Το κακό είναι όμως ότι, γιατί είχαν ονειρευτεί αιώρες, φοίνικες, χορεύτριες. Λοιπόν, αλλά το κακό είναι, πέρασε ο καιρός, το πάλευα, έκανα οικογένεια, παιδιά, πάρει χορεύτριες. Οπότε, λέω, πού είναι το πιο κοντινότερο μέρος ρεαλιστικά προς Τζαμάικα, ήταν η Κρήτη, ας πάω στην Κρήτη τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά είναι για τον πρόλογο. Για το βιβλίο, να πω δύο λόγια το εξής, ότι θέλει να περάσει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης από τον κυρίαρχο για το χρηματιστήριο. Δεν είναι τζόγος το χρηματιστήριο. Αυτό είναι τρομερό λάθος. Μπορείς με μια μεθοδολογία που όχι, δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός, που έχουν εφαρμόσει άλλοι. Άμα την, που έχουν επιτύχει, που έχουν την εμπειρία και έχουν επιτύχει, πρέπει να την εφαρμόσεις και να έχεις καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν μπορείς να γίνεις πλούσιος. Εγώ δεν ήθελα να γίνω και πλούσιος. Ήθελα όμως να είμαι οικονομικά ανεξάρτητος. Για παράδειγμα, να μπορώ να φύγω από την Αθήνα να πάω στην Κρήτη. Να μην έχω αυτό που λέω είναι σημαντικό. Να μην έχω κάποιον είτε από πάνω είτε από κάτω να εξαρτώ. Είτε υπαλλήλους, είτε εργοδότες. Είναι μεγάλη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, και αυτό το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι προσφέρει, μια που ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με τις ξένες αγορές, με τις αναπτυγμένες, προσφέρει για μας, ειδικά στην οικονομική συγκυρία που είμαστε, μια αντιστάθμιση κινδύνου. Δηλαδή, αν η οικονομία γίνεται ένα θαύμα, ο Σαμαράς που λέγαμε πριν, σταματήσει να είναι κομμουνιστής και αρχίσει να αναπτύσσεται η κατάσταση, εδώ πέρα η οικονομία, όλοι θα ωφεληθούμε. Αν έχεις ένα μαγαζί, θα παίρνουν παραπάνω πελάτες μέσα. Αν έχεις μια επιχείρηση, θα μεγαλώσει ο τζίρος σου. Αν είσαι άνεργος, θα βρεις δουλειά. Θα είσαι κερδισμένος όπως και να έχει. Δεν είναι ανάγκη να έχεις και μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο. Εγώ δεν λέω ότι δεν και καλά θα χάσεις επειδή είσαι καταδικασμένος, αλλά δεν θα έχεις τόσο ανάγκη να τα κέρδη από το χρηματιστήριο για να ενσταθείς στην ανάπτυξη. Επενδύοντας όμως έξω, με απλά πράγματα, όπως είπε ο Γιάννης, με μετοχές μεγάλες εταιριών παγκόσμιας εμβέλειας. Εξασφαλίζεσαι, κάνεις μια αντιστάθμιση. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην Ελλάδα, μπορείς να έχεις ένα εισόδημα απ' έξω. Σταθερό. Τι γίνεται τώρα, αν επενδύσεις σε 4-5-6 εταιρείες, όπως για παράδειγμα η Coca-Cola, που δίνει 120 χρόνια συνέχεια μέρισμα, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ούτε από κράχ, ούτε από παγκόσμιους πολέμους, ούτε από τίποτα. Μόνο με πυρηνικά θα σταματήσει η εταιρεία αντί μέσα. Ουσιαστικά τι κάνεις, τοποθετήσαι, ποντάρεις στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Γιατί η ανθρωπότητα προοδεύει. Προοδεύει κοινωνικά, οικονομικά και λίγο προς τα πίσω να πάει,
δεν υπάρχει περίπτωση στα 5, 10, 20 χρόνια να μην είναι μπροστά. Αυτές οι εταιρείες είναι τόσο μεγάλες πλέον, ακολουθούν το παγκόσμιο ΑΕΠ. Όσο προοδεύει η ανθρωπότητα θα ανεβαίνουν και αυτές. Και μία από τις 5-6 να πάει καλά για τον ΑΒ λόγο, δεν πρόκειται να πάνε άσχημα οι υπόλοιπες. Άρα λοιπόν πραγματικά εξασφαλίζεσαι. Παίρνεις ένα μέρισμα 30% και μπορείς να εξασφαλιστείς. Το θέμα είναι αυτό, άμα το δεις εντελώς απλοϊκά, σαν εξασφάλιση. Μπορεί, έχει όμως τις δυνατότητες, άμα το κυνηγάς κάτι παραπάνω, κάποια απόδοση παραπάνω, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες στην Αμερική που είναι χιλιάδες εταιρείες εξάλλου, με ωραίες εφευρέσεις, καινοτομίες. Σίγουρα κάποιες θα προοδεύσουν και θα πάνε πάρα πολύ καλά. Μία που ξέρουμε όλοι που προόδευσε είναι η Apple. Όποιος είχε πάρει πριν από 10 χρόνια Apple, τώρα αυτή τη στιγμή θα είχε 100 φορές τα λεφτά του. Δηλαδή θα είχε βάλει 10.000 και θα είχε 1 εκατομμύριο σήμερα. Δεν τελικά. Και είναι Apple, και στην Apple εδώ κάτι. Δεν πήγαινε, ξέρω εγώ, στο Μουριάδι. Όταν τάβατες όμως δεν ήταν η Apple. Αλλά είναι 10 χρόνια, δεν είναι πολύ πίσω. Μπορούσε να το κάνει. Θα βάλει το σπίτι σου όλο, αλλά κάτι θα βάλει. Τέλο πάντων, αυτά με δύο λόγια δεν θέλω να πω και πάρα πολλά. Έχει να διαβάσει το βιβλίο, βέβαια. Βιβλιογραφία είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί ουσιαστικά όλε σχεδόν οι πηγέ ήταν από το ίντερνετ. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κ. Μαυρίδη, ότι το βιβλίο είναι απίστευτα κατανοητό. Είναι ότι δεν είναι σειραφή. Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά η σκέψη από την αρχή με το τέλος ενός ανθρώπου. Όχι, έστειλε κάποιες πηγές βιογραφικές, αλλά ήταν όλες ίντερνετ. Είναι βασικά από την εμπειρία του ανθρώπου. Δεν είναι ο καθηγητής που γράφει. Δεν το κάνει τόσο κατανοητό. Που γράφει έτσι, ξέρεις, από την έρευνα δήθεν. Δηλαδή, προσπαθεί να εξηγήσει πράγματα που δεν έχει ποτέ στη ζωή του. Ο άνθρωπος εξηγεί πράγματα όπως τα έχει βιώσει. Εδώ το ενδιαφέρον όλη τη δουλειά. Πάντως λέει και τα λέει, μας ακούει κανείς, όχι, δεν υπάρχει κανένας κρατικός εδώ φοριακός, τίποτα, έτσι. Υπάρχει, να βγει έξω να συνεχίσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αγοράζοντας ξένες μετοχές και πηγαίνοντας σε ένα ξένο χρηματοφύλακα, περνάτε κάτω από το ραντάρ του Τσάπας Ελλάδας, έτσι το ξέρετε, φαντάζομαι. Στο γραφείο θα κάνει. Στο γραφείο θα κάνει. Πώς το είπε το γραφείο, θα κάνει. Λοιπόν, είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια σύντομη τοποθέτηση ο καθένας για να έχουμε μετά διάλογο. Επειδή ο Βασίλης ζώντας στην Κρήτη, πετυχαίνοντας το όνειρό του, δεν μας δίνει ευκαιρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συχνά δεν, εδώ. Δεν είναι εύκολο αυτό. Λοιπόν. Αυτό ότι πέρασαν 20 χρόνια, πέρασαν 20 χρόνια. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, άλλος μύθος. Δεν πηγαίνει εύκολα λεφτά το χρηματιστήριο. Τραγικό, έτσι την πάτσα κι εγώ. Αν δεν, βέβαια, το είχα πιστέψει, δεν θα είχα ασχοληθεί. Αλλά αν ήξερα ότι θα περάσω όλο αυτό το διάστημα, μάλλον δεν θα το έκανα. Αυτό σας το λέω την πει. Αν μου επιτρέπετε, όμως, εγώ δεν είχα και βοήθεια. Γιατί όταν ξεκινάγαμε εδώ πέρα, ελάχιστοι δύο. Λοιπόν, με τις ξένες αγορές, δεν είχαμε κανένα να ρωτήσουμε. Να μας πει, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι σημαίνει future. Ούτε αυτό δεν ξέρει κανείς. Τα κάναμε σιγά. Λοιπόν, έλεγα, η δική μου εμπειρία γύρω από τις επενδύσεις ξένες αγορές είναι η εξής. Ασχολούμαι με το χρηματιστήριο 25 χρόνια, τα 24 από αυτά επαγγελματικά. Μου κάνει εντύπωση πως ακόμα και σήμερα, προσπαθείς να μιλήσεις στον κόσμο για τις ξένες αγορές και βλέπεις μια δυσπιστία, βλέπεις μια επιφύλαξη. Ο κόσμος, το ευρύ κοινό, και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση και ένας από τους στόχους που θέλει να πετύχει το βιβλίο αυτό είναι να αλλάξει αυτή την ιδεολειψία στο κοινό, είναι ότι προτιμάει ο κόσμος να ασχολείται με την Εθνική Τράπεζα, με κάποια σαπάκια, με κάποιες περίεργες μετοχές, κορδέλο, κάτι περίεργα πράγματα, χωρίς και αρνούμενος να πατήσει δύο πλήκτρα σήμερα. Γιατί η ενημέρωση τελικά για τις διεθνείς αγορές και για τις ξένες εταιρείες είναι πολύ πιο πλήρης μέσα στο ίντερνετ
Και οι συναλλαγές σήμερα είναι πολύ πιο εύκολες. Πλέον κυκλοφορούν πλατφόρμες, η κάθε χρηματιστηριακή έχει ένα τμήμα εξωτερικού, όμως ο κόσμος εκεί επιμένει στην Εθνική Τράπεζα, επιμένει στη Eurobank, παρά την κόλαση μέσα στην οποία μπήκε η ελληνική οικονομία και δεν ξέρουμε πότε θα βγει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και δεν είναι αντεθνικό. Δεν προδίδουμε την πατρίδα μας όπως πολλοί νομίζουν. Απέναντίας φέρνουμε κεφάλαια, τα κέρδη, γιατί εδώ πέρα δίνουν κέρδη οι ξένες αγορές, φέρνουν κεφάλαια στη χώρα, δεν βγάζουν. Έχω και ειδική αναφορά στις ναυτιλιακές εταιρείες. Άμα θέλει κάποιος οπωσδήποτε να πάρει ελληνική εταιρεία, γιατί θα μην πάρει μια ναυτιλιακή. Η Ελλάδα έχει παράδοση στο πάρα πολλά χρόνια. Είναι πρωταθλήτρια σε αυτόν τον κλάδο. Γιατί να πάρει να ασχοληθεί με αυτές τις εταιρείες. Οι μισές ναυτιλιακές στη Wall Street είναι ελληνικές. Ναι, ξεκινήστε τις ερωτήσεις. Γι' αυτό είστε μπροστά μου, ε. Και μετά ο κύριος Φίσο και μετά η κυρία. Δηλαδή, προφανώς μιλάμε για αρκετά μεγάλο ορίζοντα επένδυσης. Όχι, όχι αργαστικά, αναφέρονται όλα. Αλλά με αυτό είναι το εύκολο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Ξέρουμε ότι οι αγορές, οι δείκτες, ας πάρουμε τους δείκτες, έχουν κάποια στιγμή είναι σε ένα ανώτατο ψηλό ή σε ένα πολύ μεγάλο χαμηλό. Υπάρχει λοιπόν, όταν έρχεται ένας επενδυτής να συμβουλευτεί κάποιο σύμβουλο, υπάρχει συμβουλή, μην κάνεις τίποτα. Δηλαδή πάντοτε έχουμε να προτείνουμε κάτι ή η σωστή πρόταση μερικές φορές είναι μην κάνεις τίποτα. Παράδειγμα η τωρινή περίοδος, έτσι που οι δείκτες στη χρηματιστηριακή μεγάλη είναι σε ιστορικά υψηλά. Μπορεί ίσως δηλαδή, να είναι συμβουλή μην κάνουμε τίποτα μέχρι να δούμε πού θα εξελιχθεί. Λοιπόν, σε πιάσα, δεν το έχεις διαβάσει, έτσι. Τώρα το πήγα. Λοιπόν, δεν ανοίγουμε, γράφω κάπου μέσα και επειδή το έχω πληρώσει στην πράξη, γι' αυτό το γράφω. Δεν ανοίγουμε τον υπολογιστή για να κάνουμε κάποια αγορά ή πώληση. Ανοίγουμε τον υπολογιστή, ανοίγουμε την πλατφόρμα για να δούμε αν υπάρχει κάποια ευκαιρία. Αν δεν υπάρχει κάποια ευκαιρία, το κλείνουμε και πάμε βόλτα. Άρα υπάρχει και το η αποχή. Λέμε, όλοι με επιτρέπεις. Έχουμε λίγο μπερδέψει την Ελλάδα με το εξωτερικό. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε δει την αγορά να διαλύεται, πιστεύουμε ότι κάπως έτσι είναι και έξω. Σας πληροφορώ ότι μετά τα ενυπόθηκα δάνεια έξω έχουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο κόσμος βγάζει λεφτά. Προσοχή όμως. Περιμένουμε κατά μέσο όρο μία κρίση κάθε 7 χρόνια. Εάν αυτό είναι αλήθεια στους 6,5 στα 7,5, κάπου εδώ κοντά είναι. Λέγεται ότι η επόμενη κρίση, λέγεται, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να έχει αφορμή την Κίνα. Βολεύει μια φορά τους Αμερικάνους να εξάγουν, μια την εξάγαν την γάλα στην Ευρώπη, μέσω της Λίμαν Μπράδας, η επόμενη θα πάει στην Κίνα. Εάν συμβεί αυτό, φυσικά θα μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία. Είχα ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν κάτι τύποι σαν το Βασίλειο, οι οποίοι ζουν στην Καραϊβική ή στη Τζαμάικα. Και στη Τζαμάικα. Και οι οποίοι μόλις γίνεται κρίση, τότε ασχολούνται το χρηματιστήριο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια. Η διαφορά είναι ότι εγώ δεν περιμένω από τον Βασίλη να μου πει πότε να αγοράσω. Θέλω να με μάθει, γιατί αυτή είναι η ουσία όλης της συζήτησης, πώς να το βλέπω μόνος μου. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά του ενός με το άλλο. Στην πρώτη περίπτωση έχεις έναν άνθρωπο που σου λέει αγόραζε τώρα, πούλησε αύριο και περιμένει να βγάλει από τις προμήθειες ό,τι βγάλει. Στην άλλη περίπτωση έχεις κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις ένα πιο συνειδητό επενδυτή, ο οποίος δύσκολα θα χάσει την ελευθερία. Ακόμα και αν βρεθεί μέσα στη δίνη μιας μεγάλης καταστροφής. Αν μάθει να σκέπτεται σωστά. Το λέω καλά, Βασίλη. Βεβαίως. Να, ένας που το διάβασε. Νομίζω είναι ο κύριος και μετά η κυρία και μετά εσείς. Μπορώ να σηκωθώ για να με βλέπετε καλύτερα. Βεβαίως, ναι. Το θέλω. Διάβασα το βιβλίο σας πολύ καλό. Είναι πολύ κατανοητό για κάποιον που είναι τώρα. Ευχαριστήρια. Αλλά εγώ ερχόμενος εδώ είδα μια στατιστική που την έβγαλα αυτή τη στιγμή και βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζήσανε και το μεγάλο ράλι και τη μεγάλη πτώση. Πολλοί έχουν βγάλει πολλά λεφτά από το χρηματιστήριο, πολλοί τα έχουν χάσει. Αλλά δεν βλέπω νέους σαν και εμένα δυστυχώς και αυτό με στεναχωρεί. Και πιστεύω ότι είναι λιγότερο από το 5% και μου δίνει ένα μήνυμα αυτό για την αγορά. Και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε πώς θα επενδύσουν τα λεφτά τους και θα δημιουργήσουν δουλειές σε ξένες αγορές. Εγώ, σαν νέος, ο οποίος σκέφτομαι πού θα βρεθεί η χώρα μου σε 10, 15, 20 χρόνια, ανησυχώ.
Και θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, τι βλέπετε, τι συμπεραίνετε από το κοινό σας, το αναγνωστικό κοινό σας. Και γιατί οι νέοι δεν ασχολούνται, άρα ασχολούνται με το χρηματιστήριο και το έχουν πάρει με φοβία. Ή με φοβία ή αδιαφορία. Αν οι εμπειρίες σας είναι άσχημες, αλλά καλύτερα να το απαντήσετε οι πιο εμπειροί. Μια απλή σημείωση. Κοιτάξτε, ο Dow Jones πέτυχε νέο ανώτατο ρεκόρ πριν από 10 μέρες νομίζω. Η Ελλάδα πέτυχε στις 17 Σεπτεμβρίου του 99. Έχει μια διαφορά, δηλαδή ζούμε, αν εξαιρέσουμε ένα διάστημα 2003-2007, όπου και εκεί μόνο ένας κλάδος τελικά προχώρησε, ζούμε 15 χρόνια κατάραση. Δεν υπάρχουν ιστορικά, έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, δηλαδή ότι μετά από ένα υψηλό η πτώση που ακολουθεί καταστρέφει τα πάντα και δημιουργεί ένα κενό χρηματιστηριακό για ένα αριθμένο αριθμό ετών. Πολλό δε μάλλον σήμερα που ζούμε και μια κρίση και θα αργήσουμε να δούμε τις 6.400 πόσες ήταν, θα αργήσουμε, δηλαδή δεν ξέρω αν τελικά στη διάρκεια δικής μας ζωής θα το πετύχουμε. Έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία, την Capital, το οποίο είναι στον αέρα 8 χρόνια. Έχουμε κάνει μια εταιρεία, η οποία στον χώρο το Media, είναι από τις πολύ λίγες που πληρώνει στην ώρα της, πληρώνει καλά. Μάλλον είναι η μοναδική που πληρώνει στην ώρα της και πληρώνει καλά. Έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν ήμουν στην Αμερική θα είχα βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Είμαστε στην Ελλάδα όμως και ελάτε μια μέρα να σας δείξω τι τραβάμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο και εγώ θέλω τη χώρα μου να μεγαλώσει, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, επενδύω στη χώρα μου, σύμφωνοι, υποφέρω γι' αυτό, αντίθετα βλέπω άλλους οι οποίοι δεν πληρώνουν ασφαλιστικά ταμεία, το ένα, το άλλο, τους έχω απέναντί μου ως ανταγωνιστές, δεν προστατεύει κανένα κράτος, το κράτος σε μένα κυνηγά, γιατί λέει εσείς να πληρώσει και ο άλλος, να πείτε το πράγμα αυτό και να θα το ξανασυζητήσουμε τι θα κάνετε με τα χρήματά σας. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Με τη ζωή μου, όχι, δεν είναι. Όχι, όχι. Συγχωρείτε. Μιλάμε για τις επενδύσεις. Να σας πω το εξής. Όταν το τραπεζικό λογαριασμό θα έχει μηδέν, κανείς δεν θα πει αυτό στα καλός πατριώτης. Αυτό το θυμηθείτε. Με συγχωρείτε, γιατί νομίζω με παρεξηγήσετε. Εγώ δεν τίθω το θέμα αν θα πρέπει να επενδύσουμε εδώ και αν θα πρέπει τα λεφτά μας να τοποθετούνται εδώ. Απλά το βλέπω ότι είναι περισσότερο εγωιστικό σαν Έλληνες και σαν λαός. Και εμένα, αλλά πρώτα θα δω ένα περιβάλλον το οποίο είναι πιο ανθρώπινο και πιο σοβαρό. Και δηλαδή ρισκάρω πολλά πράγματα ήδη σε αυτή τη χώρα. Αυτό είπε και ο Βασίλης προηγουμένως. Ρισκάρω με καθημερινά τη δουλειά μας οτιδήποτε. Μην έχεις το 100% των επενδύσεων στην Ελλάδα. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Να το πω και διαφορετικά. Ποιος μεγάλος επιχειρηματίας στην Ελλάδα έχει το 100% των επενδύσεων εδώ πέρα. Κανένας. Γιατί λοιπόν να το κάνω εγώ αυτό. Μήπως δεν είναι παγκοσμιοποιημένη, ο κόσμος δεν είναι σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Νομίζω είναι η κυρία... Αυτό που γράφετε όλοι δηλαδή, πούμε, το πρόβλημα που έχει θέσει με την ερώτηση είναι ότι εδώ η αγορά δεν λειτουργεί σε αγωνιστικό κόσμος. Θα το λέμε, μην το ξεχνάμε. Όλα είναι διοικητικά καθορισμένα. Οι τιμές, οι αμοιβές, τα πάντα δεν είναι. Στην Αμερική και κλείνω, όταν είχαμε την κρίση στην κατοικία, σε ένα μισό χρόνο τελείως. Λειτουργήσε η αγορά. Όπου θα έρθει είναι τιμές. Πολλοί ήδη πήραν μετά. Ο καθένας είχε να πάρει, μετακινήθηκε σε καινούριες δουλειές. Μέσα σε ένα μισό χρόνο άρχισε η ανάκαμψη. Και διαθέτει γύρω στο 30-40% και το ΟΑΕ και η πραγματική οικονομία και οι τιμές. Εδώ ακόμα αν θα πουλήσει το σπίτι σου, όχι, περιμένει μια ο αστυνόμος να σου πει θα το πουλήσει, ο αστυνόμος κάνει υπουργό δηλαδή. Αυτό γίνεται. Αυτό πρέπει να πούμε στο νέο. Ότι εδώ έχουμε σοβιετικό καθεστώς, παρότι είμαστε σε μια Δύση. Και αν είχαμε κάποια πλεονεκτήματα, τα είχαμε επειδή είχαμε τα κέρδη όλα αυτά τις Δύσεις που μπαίνανε εδώ μέσα. Εδώ λειτουργούσαμε διοικητικά μέτρα. Όταν λέμε είναι ολιγαρχικό το καθεστώς και η οικονομία είναι ολιγοπολιακή, μονοπολιακή, έτσι είναι. Η κυρία που είχε ζητήσει το λόγο και μετά
πρώτα στον κύριο. Να σας πω κάτι, εφόσον έγινε όλο αυτό και οι πάντες εδώ πέρα είναι αρνητικοί, δεν πρέπει να δώσουμε στους νέους κάποια καινούργια μέθοδο. Μα ποια είναι η καινούργια μέθοδο, έχετε εσείς μία. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια άρνηση στην άρνηση, στην άρνηση, δεν ξέρουμε τι έγινε. Μα συγγνώμη, αυτό δεν είναι θεωρητικό, αλλά ίσως να μην γνωστοδέρουμε να λειτουργήσουν αγορά. Να επιτραπεί η αγορά να λειτουργήσει με ανταγωνιστικέ συνθήκε. Δεν ξέρω αν θα πάρει αυτό. Ευχαρίστω το συγκεκριμένο τρία πραγματάκια. Δεν είναι και αυτό τη μία μέρα στην άλλη. Εντάξει, η οικονομία πάει κορώνα. Τώρα κάτι άλλο. Μιλήσατε, κύριε Παναγόπουλε, για το επενδυτικό, δηλαδή διάφορε μεσοδιακέ που μπορεί ας πούμε, να πάρουν το μισθό κράτο. Δεν μα μιλήσατε. Θα ήθελα αυτό, θα το ξέρετε, να μα εξηγήσετε όπω ξέρετε όλα περί ξένων επενδύσεων. Να μα εξηγήσετε για τα αμερικάνικα ομόλογα. Πώς μπορεί κάποιος να επενδύσει στα αμερικάνικα και ειδικά τα κυβερνητικά ομόλογα. Και αν πρέπει αυτό, ας πούμε, να γίνει παράλληλα με τις μεσοχές. Τα αμερικανικά ομόλογα είναι σε χαρίδι τα υπέρκεντρωση αντιλάχιστον. Εκτός από τις μετοχές που ρισκάρουν, όταν κάποιος έχει, ας πούμε, χρήματα ή θέλει, ξέρεις, να επενδύσει, οπωσδήποτε θα πάρει και κάποιο τόπο. Τα μόργα τι γίνεται, ειδικά αυτή την εποχή, είναι... δεν σου δίνουν τίποτα. Τα αμερικάνικα, απλά μόνο φυλάς τα χρήματά σου. Ουσιαστικά χάνεις λόγω του πληθωρισμού. Μάλιστα. Αλλά οι μετοχές που είπατε όλες αυτές έχουν φτάσει τώρα τόσο ψηλά. Είδες, πήγε τον Dow Jones 18.000. Αλλά αυτό το έχουν φτάσει ψηλά είναι σχετικό. Ο Dow έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια μου φαίνεται, 250 φορές παραπάνω. Άρα, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, και όταν έκανε 150 φορές παραπάνω, αυτό το ίδιο λέγαμε. Από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Αν τη συζήτηση αυτή την κάναμε δύο χρόνια πριν, θα λέγαμε ακριβώς, ίσως θα κάνει την ίδια ερώτηση, αλλά από τότε έχει πάρει 4.000 μονάδες. Δεν υπάρχει, να σας πω το εξής. Μια φράση που πραγματικά είναι σημαντική. Δεν κερδίζει αυτός που αγοράζει φτηνά. Κερδίζει αυτός που πουλάει ακριβότερα. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή τι τιμή τα αγοράσαμε. Μας ενδιαφέρει να το πουλήσουμε ακριβότερα. Ας είναι ακριβό. Ας είναι ακριβό. Δεν πρέπει να το πουλήσουμε ακριβότερα. Ναι, αλλά δεν έχουμε τόσα χρήματα για να το πάρουμε. Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να πω. Να σας βοηθήσω να τα αυξήσω, δεν μπορώ. Να τα ρίξω από το μηδέν, δεν μπορώ. Εγώ θέλω να συγκυρώσω κάτι άλλο. Πρώτον, θα πω και θα γυρίσω γύρω Βαζόπουλο. Επειδή και εγώ τώρα έχω έρθει από την Αμερική και είμαι futures trader και τώρα μπήκα στο Forex. Λοιπόν, διαβάζω και το Capital και πραγματικά έχετε μία εφημερίδα που δείχνει την όλη εικόνα, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο της αγοράς. Και σας συγχαίρω γι' αυτό, ας πούμε, να κάνατε στο ίντερνετ. Σας ευχαριστώ, σας κέρδω καφέ. Θέλω να σας κάνω δύο παρατηρήσεις. Όχι σε εσάς, γενικά δύο πληροφορίες έτσι για να καταλάβουμε λίγο έτσι πράγμα να συζητάμε. Πού να βάλω τα λεφτά μου στην τράπεζα, μα δεν έχω. Μισό λεπτό. Ας πούμε τι έχω. Μα στην τράπεζα λέει τα λεφτά μου είναι προστατευμένα σε 100.000. Λάθος, χάσατε. Αν δεν βρουν σε 100.000 το ποσό που θέλουν, θα πάνε σε 90, σε 80, σε 70, σε 50, στο σύνολο. Θα αλλάξει ο νόμος όμως. Ο νόμος ισχύει κανονικά 1η-1η-2016. Και για την Κύπρο, 1η-1η-2016 ισχύει, αλλά ισχύει. Αλλά το φέραμε πιο μπροστά. Λοιπόν, το 100.000 ξεχάστε το. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Δεύτερο, ομόλογα. Εγώ θα σας πω το εξής. Για βιοποριστικούς λόγους, έβγαζα πριν από 17 χρόνια ένα newsletter μιας τράπεζας όπου θέλανε να γράφω το λογικό, οι άνθρωποι που λάγανε αμοιβαία, έτσι. Πόσο σταθερά είναι τα αμοιβαία, πόσο καλή να βάζεις τα λεφτά σου σε σταθερού εισοδήματος. Σταματήσαμε να το βγάζω το newsletter διότι η άποψή μου ήταν ότι και τα ομόλογα είναι επικίνδυνα και είναι πιο επικίνδυνα από τις μετοχές γιατί στα ομόλογα παίρνεις κάτι της λίγο και κινδυνεύεις να χάσεις το σύνολο. Αποδείχθηκε αυτό. Το ίδιο ισχύει για την τράπεζα. Οι μετοχές τελικά, διαχρονικά,
σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι ό,τι πιο ασφαλές. Πού είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι το πότε αγοράζεις και ποια εταιρεία παίρνεις. Αν κοιτάξει κανείς το ταμπλό του χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δει ότι οι 97% είναι off. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, έχει πέσει έξω η οικονομία της χώρας. Πρέπει λοιπόν να υπολογίσεις πώς θα πάει η οικονομία μιας χώρας, ποιο το καλό σημείο να αγοράζεις, ποιες εταιρείες είναι να αγοράζεις. Σύμφωνοι. Αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα, διότι μπορεί να έχετε επενδύσει σε μια καλή οικονομία και η τράπεζά σας θα πέσει έξω. Εγώ δεν θα άφηνα χρήματα σε μια τράπεζα για έναν απλό λόγο. Γιατί με θεωρούν επενδυτή. Οι άθλοι με θεωρούν επενδυτή. Δηλαδή, παίρνω επιτόκιο 1,5% και είμαι επενδυτής. Εγώ. Λοιπόν, γιατί να του το αφήσω λοιπόν τα λεφτά μέσα με 1,5%. Πάρω ακόμα με 3%. Να σου πω κάτι άλλο. Άμα δεν έχουν οι τράπεζες χρήματα και δεν επενδύσει ο καθένας και τις ελληνικές τράπεζες, πώς η οικονομία θα πάει εδώ. Ωραία, να βάλω μέσα ελληνικές τράπεζες, τα χάσω εγώ δηλαδή. Όχι. Στις αγγλικές τράπεζες. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, δεν φάω μόνο τις ελληνικές, αφορά όλες τις τράπεζες. Να σου πω και κάτι άλλο. Αφού ασχολείστε με το Forex, μου κάνει εντύπωση το εξής. Θα πρέπει να το ξέρετε εσείς. Έχουμε την εντύπωση το Forex. Είναι κάτι το οποίο εγώ μπαίνω και αγοράζω ένα συμβόλαιο και βρίσκω τον κύριο Βέργο απέναντι που μου πουλάει. Εγώ του αγοράζω δολάρια και αυτός μου πουλάει δολάρια. Αν δε, χάσατε. Εγώ παίζω... Εκεί πάμε με τεχνική ανάλυση. Όχι, αφήστε με να σας πω κάτι, δεν θα το ξέρετε. Εγώ δεν παίζω απέναντι στον κύριο Βέργο. Εγώ παίζω απέναντι στην τράπεζα. Γι' αυτό και το 97% των παιχτών χάνουν. Το 97% των ανθρώπων που παίζουν στο Forex είναι από την αρχή χαμένοι. Υπάρχουν δε τράπεζες που στέλνουν προμήθεια στον broker με το που ο broker στέλνει τα χρήματα του πελάτη. Οι μέρες μας είναι πονηρές, πρέπει λίγο να πονηρευόμαστε. Εγώ θα σας πω πως έχασα λεφτά με έναν εκπληκτικό τρόπο και να σας πω κάτι άλλο. Τα futures όμως είναι εντελώς διαφορετικά. Τι είναι τα futures? Όλα τα προϊόντα. Θα σας πω όπως έκανα, θα σας πείτε λοιπόν. Λοιπόν, έχω αγοράσει συμβόλαια υπέρ του ευρώ. Θα αγοράσατε προσωπικά ή το πρόκειτο? Όχι, όχι. Προσωπικά πώς με το, όχι, το, μέσω της τράπεζας. Προσέχετε λίγο σας παρακαλώ. Αγοράζω και ήταν ένα σπουδαίο νέο εκεί τη μέρα και έκανα την χαζή συντηρητική έτσι ιδέα. Δεν θα μέσα λέω, δεν βάζεις 300 πόντους πιο κάτω, ένα stop loss. Έχεις 5 συμβόλαια, πει 1250 το συμβόλαιο, επί 5 να χάσεις τόσο 18.000 δολάρια, μην τα χάσεις όλα. Πολύ ωραία ιδέα. Ξεκινάει η συνεδρίαση, το νέο είναι καλό για το ευρώ, ανεβαίνει το ευρώ, πανηγυρίζω εγώ. Έχω βγάλει πολλά λεφτά, έτσι νόμιζα. Είχαν γίνει μόνο οι πράξεις οι δικές μου. Πήγαν 300 πόντους κάτω και πήραν μόνο τα δικά μου. Πού θα πάω, σε ποια επιτροπή κεφαλαίου θα πάω διαμαρτυρηθώ? Αυτό το έκανε η τράπεζα. Όταν πανηγύρισες, δεν πούλησες? Δεν καταλάβατε. Νόμιζα, ναι, νόμιζα ότι τα είχα. Δεν τα είχα. Έκανε μια διαδρομή 300 πόντων για να πάρω μόνο τα δικά μου. Καταλάβατε, σας λέω. Λοιπόν, προτιμώ τη μετοχή, νιώθω πιο ασφαλής. Είμαι απέναντι σε λιγότερους κλέφτες. Σας λέω την αλήθεια. Μου επιτρέπετε να σκληρώσω. Μισό λεπτό λίγο για να... να πάει λίγο κυκλικά η συζήτηση. Νομίζω... μιλήστε εσείς και μετά αμέσως εσείς. Σας ευχαριστώ. Δύο πραγματάκια. Ξεκινάμε ένα, μια εισαγωγή στο πρώτο. Εκεί στην εισαγωγή είναι ο Γιώργος ο Κεσάρης που γράφει στο Capital και πολύ διακριτικά εκεί. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, να πω σε μια ερώτηση τώρα. Βασικά το Capital το γράφει στον Γιώργο. Λοιπόν, κάπως εκεί. Αγόρασα το βιβλίο το πρωί. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Θα σας αμάξει. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε ερώτημα τώρα. Λίγο πρακτικά, πώς μπορεί κανείς να αγοράσει μετοχές μιας κοινής εταιρείας, με ποιο κανάλι, με ποιο τρόπο? Σε μια χρηματιστηριακή διαβάση και να πεις θέλω να αγοράσω, θέλω να ανοίξω ένα αγορικό για τις ξένες αγορές. Ναι, δηλαδή τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό. Μάλιστα, καλύτερο από απλό είναι. Μπορεί να τα μετατρέψει και μάλιστα μπορεί να τα μετατρέψει συνήθω. Τώρα δεν ξέρω, κάθε ένα μπορεί να έχει ξεγνωστώσει σύστημα. Αλλά συνήθω μετατρέπονται χωρί να πληρώνει την ισοτιμία του
commission, χωρίς commission. Ναι, της τράπεζας. Και μπορείς να τα κάνεις ό,τι θέλεις, άμα δεις ότι έχει πρόβλημα το ευρώ, να τα μετατρέψεις προσωρινά σε δολάρια ή σε ρούβλια, ό,τι θέλεις. Το κέρδος φορολογείται στη χώρα της πράξης, δηλαδή διέρεξε εγώ Αμερική ή Ελλάδα. Εδώ πέρα έχουν κάνει ειδική σύμβαση η Ελλάδα με την Αμερική, που δεν φορολογούνται και στα δύο. Ουσιαστικά η φορολογία που έχεις είναι 30% του πλημμυρίσματος. Στο κρατάνε επί τόπου. Ναι, ναι, το κρατάνε. Δηλαδή, αν πάρεις μέρισμα ένα δολάριο, σου δίνεται 0,70 σέντς. Στην ερώτηση... Ναι, στην ερώτηση που κάνατε, είναι σήμερα είναι πραγματικά απλό. Βέβαια, εγώ, και είμαι επαγγελματίας στον χώρο των συναλλαγών, θα προτιμούσα, ξέρετε, είδαμε το εξής. Στην εταιρεία στην οποία εργάζομαι, έχουμε και συστήματα μηχανάκια, πλατφόρμα, δηλαδή μπαίνεις και κάνεις μόνο συναλλαγή. Σε συναλλαγή που θα μπορούσε να πάρει εμένα, να με πάρει καλέσεις στο τηλέφωνο για να την κάνω εγώ με το δικό μου μηχανάκι, όπως το δικό μου το γραφείο. Οι πελάτες που παίρνουν τις πλατφόρμες, όχι αυτές οι εξωτικές που κυκλοφορούν που αναφερόταν ο κ. Μαυρίδης, αναφέρομαι στις πλατφόρμες των χρηματιστηριακών εταιριών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι πελάτες που παίρνουν στις πλατφόρμες αυτές, καρχάς είναι το όνειρο του χρηματιστήρα. Δηλαδή, έκαναν πάρα πολλές πράξεις. Συμπέρασμα είναι όμως ότι μετά από λίγο εξαφανίζονται. Όταν κάποιο, το μέσο άτομο, γιατί υπάρχουν και πολλοί advanced, πολύ εξειδικευμένα άτομα με πολύ καλές εμπειρίες, το μέσο άτομο παίρνει μια τέτοια πλατφόρμα να κάνει συναλλαγές από το σπίτι του, μόνος του, κάνει πάρα πολλές προμήθειες για το χρηματιστή του, αλλά στο τέλος φεύγει ο πελάτη γιατί δεν τεινάζεται στον αέρα, ξεπατώνεται εντελώς. Λοιπόν, όσο δε για αυτές τις πλατφόρμες που τόσες πολλές πλέον κυκλοφορούν και εγώ τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο είχα δύο προτάσεις να εκπροσωπήσουμε τέτοιες πλατφόρμες στην Ελλάδα, λοιπόν, του λέω σας ευχαριστώ πολύ, ξέρω ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά πρώτον δεν θέλω ο πελάτης που θα γραφτεί μέσω ημού και θα του δώσουμε τον κωδικό να παίζει σε αυτά τα γιατί για παιχνίδι πρόκειται εκεί πέρα, δεν θέλω να την αχτεί μέσα από το δικό μου μαγαζί και δεύτερον ξέρω ότι οι πελάτες αυτοί θα είναι πελάτες για πολύ λίγο καιρό. Μετά θα την αχτούν στον αέρα. Αυτό που ο κύριος Μαυρίδης είπε, ότι κάνει την ακίδα, όπως το λένε, προς τα κάτω, να σου πάρει τα δικά σου συμβόλαια. Εγώ προτιμώ, αν θέλετε, το καθαρό future που παίζει μέσα από το Chicago Board of Trade. Εκείνο είναι έτοιμο. Καθαρό future. Καθαρό future. Πληρώνεις κάτι παραπάνω, αν θέλετε, το να βλέπεις τις συμβολές. Δεν παίζει το. Κινείσαι μέσω της χρηματιστηριακής, αλλά ούτως ή άλλως μέσα 10.30 είναι ανοιχτή και περιμένουν το τηλέφωνό σας, αλλά παίζεις στην αγορά. Δεν παίζεις στο εσωτερικό σύστημα μιας τράπεζας. Θα σας κάνω μια διευκρίνηση για όσους ενδιαφέρονται, γιατί είναι πολύ σημαντική. Παρακαλώ να την προσέξετε για να μην την πατήσετε. Ο Σωκράτης ο Λαζαρίδης, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση πριν από 3 χρόνια. Η κίνηση είναι ότι τη θεματοφυλακή των ξένων μετοχών την έχει το αποθετήριο τίτλων. Θα μου πείτε ποια είναι η διαφορά αν έχει το αποθετήριο τίτλων και να μην είναι αυτές οι μετοχές στο όνομα της τράπεζας Χ. Στο όνομα της τράπεζας Χ οι μετοχές μπαίνουν σε ένα καλάθι. Αν πάει κάτι στραβά με την τράπεζα και αυτές κουρεύονται, γιατί δεν είναι στο όνομα σας, είναι στο όνομα της τράπεζας. Όπως είναι με τη Λίμαν. Βεβαίως. Θεωρείται μια επένδυση της τράπεζας. Ενώ όταν είναι στο αποθετήριο τίτλων είναι στο όνομά σας, εκεί δεν κουρεύεται. Σας το λέω ορισμένα πράγματα που είναι λεπτομέρειασμένα αλλά σημαντικές. Το κακό με το αποθετήριο τίτλων μονάχα είναι ότι δεν έχουν προβλέψει να έχουν κοινούς λογαριασμούς για τις ξένες μετοχές όπως έχουν για τις ελληνικές. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Τι εννοείτε δηλαδή όταν κάποιος επενδυτής έχει τις συμμετοχές του μέσω κάποιας τράπεζας, χρηματιστηριακής τράπεζας, είτε της Εθνικής, είτε της Euro. Αυτά... Εξαρτάται που είναι οι μετοχές, πρέπει να ρωτήσετε σε τι λογαριασμό είναι. Αν είναι, εάν ο λογαριασμός αυτός είναι στο, αν είναι στο όνομα της τράπεζας οι μετοχές, στον θεματοφύλακα ή στο δικό σας όνομα. Πώς
Ναι, δεν το καταλαβαίνετε, λυπάμαι. Σας λέω λοιπόν. Σε σχέση με την τράπεζα είναι προσωπικό. Αν η τράπεζα όμως σας συγκεντρώνει σε ένα καλάθι όλες τις μετοχές, αυτό δεν το ξέρετε. Είναι άλλο πράγμα να έχετε στη μερίδα τη δική σας, στο αποθετήριο το όνομά σας και να λέει αυτές τις μετοχές είναι δικές του, όπως έχετε τις μετοχές της Εθνικής, και άλλο να είναι Omnibus Account. Ναι. Ακριβώς. Omnibus ή Omnibus. Είχατε μια ερώτηση. Κάποιο κύριο από εδώ νομίζω είχατε σηκώσει εσεί μετά εσεί. Το Forex, το Forex, που είπαμε για το Forex, είναι η πιο δύσκολη αγορά. Γιατί ανταγωνίζεσαι τα μεγαλύτερα τσακάλια τη αγορά και του πιο δυνατού τη αγορά, τη τράπεζα. Και του πιο δυνατού κομπιούτερ τη αγορά. Εγώ πάντω, εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι άσχετο με το Forex, δεν ασχολούμαι. Γιατί τα αποφάνει λάχανε. Παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω για το αντιστάθμινο του κινδύνου. Λεφτά. Όπως ξέρεις, Βασίλη, που ασχολείσαι με τα χρηματιστηριακά διεθνώς, δεν βγάζουμε μόνο όταν οι δείκτες πηγαίνουν πάνω και όταν οι μετοχές μας πηγαίνουν πάνω. Μπορούμε να βγάλουμε λεφτά και με την αντίστροφη μέτρηση με το short. Δηλαδή, αν εγώ, να το δώσω να το καταλάβω κόσμο, αν εγώ πιστεύω σαν ειδητική ότι η Ευρωζώνη το 2015 θα έχει αναταράξεις, τι κάνω, τον Ιανουάριο μήνα που ψηλώνω τα χρηματιστήρια πάω και αγοράζω ή μία ή δύο φορές ή τρεις φορές short θέση, ούλτρα τρία φορές κάτω όλη την Ευρωζώνη. Οπότε βγάζω λεφτά από την κάθοδο. Αυτό μπορεί να γίνει με το ETF. Μπορεί να γίνει σε ξεχωριστές μετοχές επιλεγμένες που πιστεύω. Προσωπικά, σαν αντιστάθμινα κινδύνου, τα ETF short μία φορά ή δύο φορές κάτω ή τρεις φορές κάτω, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση, ώστε και να έχω την άνοδο της αγοράς, να κόψω φόρα εκεί να πουλήσω, αλλά και απ' την άλλη, όταν ανεβαίνει η αγορά, να έχω πολύ δηλαδή να έχω αγοράσει σε πολύ μικρή τιμή τη short μία, δύο ή τρεις θέσεις κάτω την αγορά. Οπότε, πουλάω ψηλά εκείνες που θέλω και όταν αρχίζω κατήφορος, αρχίζω εγώ και παίρνω. Βέβαια, ο Αντρία Κοστολάνη έλεγε το εξής, ένας Ουγγροεβραίος, όπως ήταν πολύ μοιημένος μέσα στα χρηματιστηριακά δρόμενα της Νέας Υόρκης και των παγκοσμίων δεδομένων και για την εποχή του μάλιστα, ότι αρχικά έπαιζα λέει short, επένδυα short, αλλά το σταμάτησα γιατί δεν μου άρεσε να βλέπω τον κόσμο να κλαίει και έτσι γύρισα σε θέση long. Εγώ λοιπόν δεν είμαι καθόλου συναισθηματικός με κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ λέω το εξής, τι πιστεύεις, πού πάει η πολιτική, ποια είναι η θέση σου και κανονίζεις την πορεία σου. Πόσα λεφτά βγήκανε από την τόση του χρυσού σε τρεις φορές κάτω το χρυσό σε ETF. Ας το σκεφτούμε και αυτό. Γιατί να κοιτάμε την άνοδο. Να κοιτάμε και πώς θα καταστραφεί ο κόσμος θα κερδίσει. Είναι μια λύση και αυτό. Και τελειώνω, θα ήθελα να πω, μια και αναφέρθηκα στον Αντρέα Κοστολάνη, έναν ολοκληρωτικό, όπως είπα, 60-70 χρόνια ο άνθρωπος του χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, θα ήθελα να πω το εξής. Αυτός ο άνθρωπος είπε δύο ατάκες. Χαμένος επενδυτής ή ο ενημερωμένος επενδυτής. Σωστό, για μένα. Και το δεύτερο που είπε ο άνθρωπος αυτός είναι ότι πουλά και μετάλλω. Ναι, αλλά φαίνεται αυτό που σας αρέσουν μόνο. Αυτό που σας αρέσουν θα πρέπει να παίξω. Δεν είναι τέτοιο. Εγώ λέω το αντιστάθμινο κινδύνου. Το αντιστάθμινο κινδύνου, ποιο είναι. Θέλει να σηκωθείτε ίσως για να ακούνε και να διαχείρετε το ίσως. Αν θέλει κάποιος να αγοράσει ένα ακριβέο κεφάλαιο, υπάρχει κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει και να τοποθετηθούμε σε κάποια καλή χρονική στιγμή ή όχι. Θα απλώς το αγοράζουμε έτσι επειδή μας συστήνει η τράπεζα ότι είναι καλό. Αν μιλάμε για Αμερική, δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πάει να μιλάει κεφάλαια. Δεν μιλάω για την Αμερική, μιλάω για την Ελλάδα. Α, είναι Ελλάδα. Όπως και να έχει, για την Ελλάδα δεν υπάρχει λόγος να πάρει σαν βιβλία κεφαλαία. Σας κάνει εντύπωση. Ένα περίστρο, ένα ρεβόντο. Για την Αμερική γιατί δεν είναι. Γιατί υπάρχουν τώρα τα καινούργια, καινούργια στο πούμε ETF, αμοιβαία κεφαλαία που λέγονται ETF. Αυτά είναι τα πιο καλά, γιατί διαπραγματεύονται
μέσα στην ημέρα σαν μετοχή. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να δεν ενημερώνεσαι την επόμενη μέρα από την εφημερίδα, ξέρω, σαν το αμοιβείο κεφαλαιό. Και κάνεις όγκο. Μπορείς να τα αγοράσεις εκεί τη στιγμή, την τιμή που θέλεις. Και οι προμήθειες είναι πιο μικρές. Μπορείς να το πουλήσεις την τιμή που θέλεις μέσα στην ημέρα. Μπορείς να τα βάλεις και στο πώς που λέμε, να μην καταστραφείς. Έχουν πολλά πράγματα. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Μπορείς να πάρεις κλάδους, μπορείς να πάρεις χώρες ολόκληρες. Δηλαδή ο γενικός δίτης της Βραζιλίας, της Κορέας, οτιδήποτε. Και να σοφτάρεις. Και να σοφτάρεις. Τα πάντα μπορείς. Ή να ακολουθήσεις τους διάσημους δείκτες. Για παράδειγμα τον Dow Jones. Παίρνεις ένα ETF και ακολουθεί την πορεία του Dow Jones. Και εκεί πέρα διαπραγματεύονται άμεσα, άμεσα. Δηλαδή τι γίνεται, γίνεται όπως έγινε το τέτοιο της Ιαπωνίας, τότε που έγινε η Φουκουσίμα. Αν ήταν τη στιγμή που γινόταν αυτό που πέσαν όλα, έπρεπε να περιμένεις την επόμενη μέρα να καταλάβεις πόσο θα έχεις χάσει. Ενώ αν με αυτά μπορείς επιτόπου να ανοίξεις τον προϊστή σου, να πατήσεις το κουμπάκι πουλά και να σώσεις το σπάντο ότι μπορείς να σώσεις. Μισό λεπτό λίγο. Θα σας πω σε λίγο. Θες να προσθέσεις κάτι, Θανάση? Όχι. Θα σου πω κάτι. Παλιά έγραφα για το χρηματιστήριο κάθε μέρα. Τα τελευταία χρόνια το χρηματιστήριο Αθηνών έχω γράψει 5 φορές. Μία στις 1700 μονάδες πριν. Λέω, παιδιά, προσέχετε. Μία στις 500 μονάδες, παιδιά, προσέχετε, πάλι παραέπεσε. Και μία στις 400 πάλι ξανανέβηκε. Τρεις. Από το 2008 που εκεί πέρα πια, το 2007 το καλοκαίρι έγραψα για τον κίνδυνο ενός κράχ, το 8 και το 9 με πιο μεγαλύτερη ένταση. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα πρέπει να ασχοληθώ από ψέματα. Θα πω ψέματα, δεν θέλω να γίνω βάρη. Θα πω ψέματα. Θα πω, αγοράστε ελληνικές εταιρείες. Τα σκουπίδια που δεν έχουν ξεκαθαρίσει αυτό το χρηματιστήριο ακόμα. Εταιρείες. Γιατί λοιπόν αγοράζω ελληνικά αμοιβαία να σώσω την πατρίδα μου? Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει λόγος. Αν είναι αγοράσει κανείς Coca-Cola, κάνει το μόνο σας. Το ερώτημα είναι άλλο. Το ερώτημα είναι τώρα ή αργότερα. Εγώ προσωπικά, αν δεν είχα ξεκινήσει. Αν δεν είχαμε το χέρι ήδη σε ξένο κομμαστήριο, θα κάνω το εξής. Θα κάνω τη μεγάλη μου τοποθέτηση μετά από κράχ, όχι τώρα. Και τις πρώτες μου τοποθετήσεις θα έκανα τώρα, τις έκανα σε αυτά που θα θεωρούσα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν σας λέει κανείς πήγαινε από το πρωί αγοράστε ότι βρείτε μπροστά στο 100% ξένο δουλειές. Περιμένετε γιατί είμαστε κοντά. Στην επταετία θα είναι τώρα σε 6 μήνες, θα είναι σε ένα χρόνο, σε 1,5 και κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να ανεβαίνει για τον Τζόνς, κάτι θα γίνει. Όταν γίνει αυτό, έχει ένα νόημα. Δύο σημεία στα οποία επίσης αναφέρω στο βιβλίο. Το βιβλίο αναφέρει και επιμένει σε κάποια σημεία στην πρακτική του στο πλώς. Είναι μία έννοια που πρώτος ο Δημήτρης ο Δημόπουλος μέσα από τα βιβλία της Εθνικής Ανάλυσης που είχε γράψει, ξεκίνησε από τα δεκαετία των 90, είχε φέρει και το μάθαινε ο κόσμος στο πλώς. Αγοράζουμε κάτι κάπου. Θα πρέπει να βάζουμε ένα όριο ως που αντέχουμε να χάνουμε. Υπάρχουν πρακτικές, η πρακτική του στομαχιού είναι η πιο αντικειμενική, πώς αντέχει το στομάχι μας. Υπάρχουν και πρακτικές τεχνικής ανάλυσης και άλλων μεθοδολογιών που σου ορίζουν, που ξεκαθαρίζουν πώς μπαίνει ένα επίπεδο στο πλώς. Λοιπόν, και κάτι που επίσης αναφέρει ο Βασίλης αναφέρει πώς μπορεί να γίνει ο συνδυασμός της τεχνικής ανάλυσης, αυτό που είπατε. Πότε αποφασίζω ότι αγοράζω. Πέρα από τη Γενική Αρχή, ότι μπαίνω σε μια αγορά αναπτυγμένη, μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιους δείκτες, ο πιο γνωστός, ο πιο δημοφιλής δείκτης, που για μένα είναι ο πιο αξιόλογος τελικά για ποια κατηγορία ανθρώπων, για αυτούς που δεν είναι συνέχεια πάνω από την οθόνη καρδιοκτυπώντας, για κάποιον ο οποίος θέλει να διαθέτει λίγο χρόνο για τις επενδύσεις του, είναι ο κινητός μεσός 200 ημερών, έχει μια φιλοσοφία. Κάποιος δείκτη, αποφασίστε εσείς, έχοντας πάντα υπόψη ότι ακόμα και το χειρότερο σύστημα που θα επιλέξετε είναι καλύτερο από το να μην έχετε σύστημα. Πού βρίσκεται το βιβλίο? Το βιβλίο
θελήσαμε να το πήραμε απόφαση να το προωθήσουμε στα βιβλιοπωλεία μετά την παρουσίαση. Πιστεύω από Δευτέρα θα είναι στο Παπασωτηρίο, Ελευθερουδάκη, Ιαννό. Τώρα δεν ξέρω πότε θα το διαχείσουν. Βέβαια, μπορεί κάποιος να το βρει ανά πάση στιγμή στο eurocapital.gr. Eurocapital.gr, όπου το στέλνουμε σε 24 ώρες, έχει φτάσει χωρίς επιβάρυνση των χρονικών. Για σήμερα που το βρίσκει, για σήμερα... Αυτό το διαφημίσετε και στο Facebook. Ναι, το διαφημίζουμε. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Συνήθως ξεκινάει, θελήσαμε επειδή έγινε πολύ κοντά η παρουσίαση. Μια παρουσίαση γίνεται 1-2 μήνες μετά η κυκλοφορία. Είπαμε να το... Όχι, το διαφημίσατε επανειλημμένο στο Facebook, ναι. Αλλά παραλείψατε να πείτε και όσοι δεν είναι ή δεν έχουν... Θα το πούμε μετά. Θα το πούμε από απόψε. Έχετε δίκιο. Σαφώς έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση, νομίζω ο κύριος πίσω προηγείτο και μετά εσείς, παρακαλώ. Έχουμε ακόμα κανένα τεταρτάκι. Υπάρχουν έξω βιβλία και μετά έχουμε και ένα περίπτερο, γράφει Eurocapital, έχουμε και ένα μεγάλο στάδιο με το βιβλίο του Βασίλη ή στον επάνω όροφο. Όποιος θέλει αφιέρωση χρώνεται. Όχι, δεν χρώνεται. Άντε για σήμερα τσάμπ. Δεν έχει το καλύτερο όμως, έτσι μαζί με τις ενημερώτες μπλοκές, βρίσκουμε τον κόσμο σε γκρούπες στο Ηράκλειο για ρακίδα. Όποιος κατεβαίνει θα στέλνει μέλη οπωσδήποτε. Κύριος, είστε μετά το κύριο. Παρακαλώ. Είμαι επενδυτής και κοιτάζω μπροστά στις προφανώς μου τις επενδύσεις ήδη που έχω κάνει. Αποκομίζω είτε τα κέρδη, είτε σταματάω τις ζημιές μου. Έχω πιεδωθεί σε κάποιους κλάδους. Το ερώτημα μου είναι όμως, θα υποθέσουμε ότι έχουμε έναν επενδυτικό φακό εντός εισαγωγικών, ο οποίος περιβάλλεται την Ιφίλιο για επιδεχθούμε σε μια ευκαιρία. Ποια θα είναι αυτά τα σημάδια τα οποία, κατά τη γνώμη σας, μπορούν να κάνουν τον επενδυτικό μου φακό να πάει προς εκείνη την περιοχή, π.χ. στη κάποια χώρα. Μα είναι τόσα πολλά τώρα. Διάβασε το βιβλίο πρώτα και άνοιξε απορίες που λέμε. Να μην είναι κινέζικη εταιρεία. Γι' αυτό έχει σημασία. Αναφερόμενο στην αρχή, είπα ότι το χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι είναι απλό και τα επιχειρήματά του είναι εξαιρετικά απλά. Μιλάει για αναπτυγμένες αγορές. Την πιο ανεπτυγμένη ίσως, που τελικά έδωσε τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Τόσο απλά. Γιατί να πάω στην Ταϊλάνδη τελικά, που έχουν εκεί πέρα ένα περίεργο βασιλιά, νομίζω, τον έναν τον νόμο. Λοιπόν, τι να τα κάνουμε αυτά. Δηλαδή, είναι βέβαια τι ρίσκο θέλει ο καθένας και όπως πάντα λέγεται στο χρηματιστήριο, λέει οι επενδύσεις στο χρηματιστήριο, εξαρτώνται από το αν θέλετε να τρώτε καλά ή να κοιμάστε καλά. Το Hong Kong δήλωσε κάποιες ότι κάνει κάποιες εισαγωγές από την Κίνα. Η Κίνα ανακοίνωσε πολλαπλάσιες εισαγωγές προς το Hong Kong. Λοιπόν, επίσης θέμα συζήτησης είναι εδώ και χρόνια στην Αμερική αν πρέπει κανείς να εμπιστεύεται ή όχι οι κινέζικες εταιρείες, διότι έχουν συνέχεια ψεύτικα στοιχεία. Βλέπεις λοιπόν μια κινέζικη εταιρεία με PE2. Να αγοράζεις, πάντως ή όχι. Θέλει ένα ψάξιμο, θέλει διάβασμα, δεν τόσο απλό πάρει μια έτοιμη συνταγή και αυτό με τους Κινέζους το μάθανε οι άνθρωποι, έφυγαν πάρα πολλά λεφτά, έτσι το μάθανε. Greek Statistics και στην Κίνα λοιπόν. Δεν συζητάμε. Στην Κίνα είναι πολύ χειρότερα. Στην Κίνα, άμα μια επιχείρηση πουλάει παγωτά και του πεις κόψε με ένα τιμολόγιο ότι αγόρασε ένα αεροπλάνο, τώρα θα στο κόψετε. Συγγνώμη, είναι ο κύριος. Παρακαλώ. Μια πολύ δημοφιλή έκφραση, Βασίλη, θα σου πω ποια είναι. Θέλω να μας δώσεις την ερμηνεία της. Δηλαδή γράφει στη γνωστή έκφραση ότι οι τάβροι βγάζουν πάντα τα λεφτά, οι αρκούδες βγάζουν πάντα τα λεφτά και τα βορούνια σφαγιάζονται. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου, οι τάβροι και οι αρκούδες τι έχουν γίνει, ποια τα βορούνια. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι τζόγος ή ότι θα βγάλουν εύκολα λεφτά, αυτοί είναι καταδικασμένοι να χάσουν. Όποιος δεν θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό θα χάσει. Νομοτελειακά. Και τυχερός θα σταθεί στην αρχή, θα τιμωρηθεί μετά. Είναι νομοτελειακό.
είναι ο κύριος. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαυρίδη, αν θέλει κάποιος να αγοράσει ETFs του εξωτερικού αυτά. Μπορεί να τα αγοράσει και να... Εγώ με τα ETFs, νομίζω και αυτά δεν είμαι σίγουρος, αλλά τα ETFs έχω διαφωνία, διότι είναι η διαδικασία που σου τρώει το χρήμα, το παρά στο χρόνο. Έτσι είναι, διότι πολλά ETFs αγοράζουν και πουλάνε το σύνολο της θέσης τους κάθε πρωί, κάθε βράδυ, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ως αποτέλεσμα μόνο με τις προμήθειες κάθε μέρα να πληρώνεις. Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, κάποιος είναι κόντρα στο χρυσό, έτσι. Ωραία, και παίρνει ένα άλογο ETF. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά ο χρυσός πέφτει χ και με το χ δεν ανεβαίνει. Αντίστοιχα, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι κεφάλαιο των προμηθειών. Το ETF λοιπόν έχει νόημα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στις 2 ώρα έχουμε μια επίσημη αβέρουσα εκδήλωση που μας αφορά όλους. Θα κάνουμε ένα εγχείρημα. 2 η ώρα στην αίθουσα Τερψιχώρη Β. Τερψιχώρη Β, 2 η ώρα. Θα επιχειρήσουμε, και θα το πετύχουμε βεβαίως, να ιδρύσουμε κάτι που επίσης έχει ανάγκη. Πέρα από αυτό το βιβλίο, η χώρα, ο τόπος έχει ανάγκη και ένα σύλλογο επενδυτών. Ένα σύλλογο ο οποίος θα υπερασπίζεται, ένα σοβαρό σύλλογο που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επενδυτών, και ιδρύουμε με πρωτοβουλία αρκετών το Σύλλογο Επενδυτών και Καταθετών. Γιατί σε αυτό που είπε και ο κύριος Μαυρίδης, σήμερα μας θεωρούν καταθέτες. Και αν αποτύχαμε, γιατί αυτό το Σύλλογο των Επενδυτών έπρεπε να γίνει πριν από 2 δεκαετίες, τουλάχιστον να προλάβουμε το άλλο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που τους καταθέτες. Θα πρέπει να συμμετάσχουμε εμείς η κοινωνία, οι πολίτες, στο τι θα διαμειφθεί, στο τι νομοθεσία θα γίνει για το πώς και εάν και πώς θα επεμβαίνουν στα χρήματά μας. Και κυρίως για το πώς εμείς προληπτικά και όχι κατασταλτικά θα οργανωθούμε για να θέσουμε και εμείς ως κοινωνία, γιατί εμείς είμαστε τελικά τα αφεντικά, προς την διοίκηση τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν, αλλά και αφού τεθούν οι κανόνες, πώς θα τους παρακολουθούμε. Θα πρέπει να οργανωθούμε για να παρακολουθούμε εμείς ήδη τη φερεγγιότητα των τραπεζών. Γιατί τα είδαμε τα χάλια το 2011 και 2012. 2 η ώρα στην αίθουσα Τερψιχώρη για την ίδρυση του Συλλόγου Επενδυτών και Καταθετών. Αύριο. Κύριε Μαυρίδη, κάτι κλείνοντας. Τα βιβλία του κύριου Παζόπουλου έξω, δεν ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μια φράση έχουμε να πω κι εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τους ανθρώπους της Δημοκρατίας. Αυτή, αν δεν ήταν η άνθρωπη αυτή που είναι δίπλα, δεν θα υπήρχε ούτε το βιβλίο, ούτε θα κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα. Και αν βγάλετε λεφτά από το βιβλίο, μισά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, καλή χρονιά.